συνεχίζεται και φέτος για το διδακτικό έτος 2014-2015 από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας το πρόγραμμα ενημέρωσης της Δημόσιας Αγωγής και Υγείας. Οι γυναιολόγοι της Περιφέρειας και του Υπουργείου Υγείας, κατόπιν συνεννόησης σε σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενημερώνουν τους μαθητές, τα παιδιά μας για την δημόσια υγεία και τους κινδύνους που αυτά αντιμετωπίζουν από τα μεταδιδόμενα νοσήματα. Από το 2011 το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εκπονεί και εφαρμόζει σε ετήσια βάση προγράμματα ενημέρωσης και αγωγής υγείας σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας αλλά και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την έναρξη λοιπόν του νέου σχολικού έτους 2014-2015 συνεχίζεται το πρόγραμμα ενημέρωσης και αγωγής υγείας με δυνατότητα επέκτασης σε όλη την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σε κάθε αντιπεριφέρεια ξεχωριστά. Στόχος του προγράμματος είναι η ενημέρωση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού μαθητών και των δύο βαθμίδων εκπαίδευσης σε θέματα δημόσιας υγείας. Όπως η υγιεινή των χεριών που πραγματοποιείται στα δημοτικά σχολεία, τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στα γυμνάσια, αλλά και ο ενεργητικός αντικαπνιστής επίσης στα γυμνάσια. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την διάρκεια του διδακτικού έτους 2013-2014, πέρυσι δηλαδή, ενημερώθηκαν και συμμετείχαν στα προγράμματα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συνολικά 6.200 περίπου μαθητές από την πρωτοβάθμια και την δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το πρόγραμμα ενημέρωσης και αγωγής υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας πραγματοποιείται με τη συμβολή των διευθυντών των σχολικών μονάδων αλλά και με την έγκριση για όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας των αρμόδιων φορέων του Υπουργείου Παιδείας. Το φετινό πρόγραμμα θα εφαρμοστεί από τις κυρίες Σιδηροπούλου Μαρία, που είναι ιατρός δημόσιας υγείας του ΕΣΥ και προϊσταμένη του Τμήματος Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, και από την κυρία Αδαμίδου Ασημένια, που είναι ιατρός δημόσιας υγείας στο Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το πρόγραμμα αυτό, όπως είπατε και εσείς, φέτος έχει πάρει έγκριση για όλη την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και μάλιστα από το Υπουργείο Παιδείας. Εμείς το δουλεύουμε περίπου 3,5 χρόνια, από το 2011. Και είδαμε ότι έχει πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Τα παιδιά το αγάπησαν το πρόγραμμα. Οι διευθυντές μας ψάχνουν, μας ζητούν για να πάμε να ενημερώσουμε. Ο στόχος μας βέβαια είναι να ενημερώσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό παιδιών για αυτά τα σοβαρά ζητήματα της δημόσιας υγείας, τα οποία αφορούν εν πρώτης τα παιδιά και κατά δεύτερον όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Νομίζω και τους γονείς, βλέποντας και τους γονείς, τα οποία αναπτύσσονται. Και μερικές φορές έχω την εντύπωση ότι οι γονείς τους θέλουν λίγο και περισσότερο προσοχή από ότι τα παιδιά. Ωραία. Ξεκινάμε από την πρώτη βαθμίδα που είναι στο δημοτικό σχολείο τα παιδιά και μετά πάμε στο γυμνάσιο που έχουν θέματα με σχέση με την εφηβεία τους, έτσι. Και με θέματα τα οποία άπτονται γενικότερα της υγείας. Τη υγεία και κοινωνικά ζητήματα βαθιά. Ενώ το κάπνισμα, έτσι, το οποίο είναι μια σοβαρή περίπτωση. Ας ξεκινήσουμε λίγο από τα μικρά παιδιά. Για το οποίο έχετε το πρόγραμμα Καθαρά Χέρια. Ναι, η επιχείρηση Καθαρά Χέρια, η υγιεινή των χεριών. Ενημερώνουμε στα παιδιά τη σημασία της υγιεινής των χεριών. Τους λέμε ότι είναι τόσο σημαντικό να μάθεις να πλένεις τα χέρια σου και να μάθεις να τα πλένεις σωστά από την αρχή και αυτό να σε ακολουθεί μετά σε όλη τη ζωή. Αν δηλαδή το κάνεις τώρα λάθος, βλέποντας το, θα το κάνεις λάθος τώρα που είσαι μικρός, είναι η ευκαιρία σου να μάθεις να πλένεις σωστά τα χέρια σου, γιατί αποδείχτηκε τελικά ότι αυτή η απλή κίνηση του πλησίματος των χεριών είναι ένα από τα κορυφαία σημεία της πρόληψης για τα μεταδοτικά και λοιμώδη νοσήματα, όπως τώρα που θα χειμωνιάσει και θα έχουμε τη γρήπη. Ο κανόνας ο πρώτος είναι ότι πλένω τα χέρια μου. Όπως επίσης έχουμε και πολλά μεταδιδόμενα νοσήματα μέσα από την επαφή, έτσι. Μέσα από την επαφή, ναι. Για τα μικρά παιδιά. Μετά από κάθε χρήση, έτσι, είναι και ευγενικό, έτσι, είναι κώδικας ευγένειας. Έτσι ακριβώς. Τους διδάσκουμε λοιπόν πότε πρέπει να πλένουν τα χέρια τους οπωσδήποτε και πώς.
Το σωστό τρόπο. Αυτός είναι δηλαδή ο στόχος, να μάθουμε το πότε και το πώς. Δεν θέλουμε να κάνουμε τα παιδιά να έχουν έναν τεράστιο φόβο για τα μικρόβια και να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι θα είναι όλη την ημέρα δίπλα σε έναν νεροχύτη, σαπουνίζοντας τα χέρια τους όλη μέρα, γιατί έχουν ένα μέγιστο φόβο για τα μικρόβια. Αλλά ούτε και αυτό που λέω στα παιδιά, ξεκινάω μια φορά το πρωί που βγαίνω από το σπίτι μου, πλένω τα χέρια μου και μετά όλη την ημέρα δεν τα ξαναπλένω. Παρά μόνο το βράδυ όταν η μαμά μου πει: πήγαινε στο κρεβάτι να κοιμηθείς και πρέπει να πληθώ και να αυτό πλύνω και χέρια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, κύριε Σίδηρο, που είμαστε των άκρων άωτων. Ή δεν θα πληθούμε καθόλου ή θα φοβόμαστε, θα γίνουμε μικροφοβικοί σε τελική ανάλυση. Ναι, και έχω εντυπωσιαστεί βέβαια τα παιδιά. Τα παιδιά είναι τρομερά έξυπνα. Ακόμα λέω και σε εκείνες τις περιπτώσεις τις οποίες φαίνεται ότι γίνεται, ας πούμε, μια φασαρία μέσα εκεί που κάνουμε όλο αυτό το πρόγραμμα, γιατί μας κάνουν τα παιδιά και επίδειξη το πώς πλένουν τα χέρια τους έτσι για να τους διορθώσουμε και όλα αυτά. Γίνεται διαδραστικό δηλαδή το πρόγραμμα. Τα παιδιά ξέρουν πάρα πολλά και μερικές φορές με εκπλήσουν ευχάριστα, ας πούμε, με τις απαντήσεις τους. Αλλά χώρια από εκείνα τα παιδιά που ξέρουν, υπάρχουν και τα παιδάκια που δεν ξέρουν. Εμείς θέλουμε να πιάσουμε όλα τα παιδιά, και αυτούς που ξέρουν και αυτούς που δεν ξέρουν. Και ένα παιδί να κερδίσουμε για μας είναι κατόρθωμα. Πάμε λίγο στα γυμνάσια τώρα, όπου βλέπω ότι αγγίζεται δύο πολύ σοβαρά ζητήματα. Το ένα ζήτημα το οποίο αγγίζεται είναι τα σεξουαλικά μεταδόμενα νοσήματα. Αντιλαμβάνομαι ότι λόγω του ότι στο γυμνάσιο μπαίνουν στην εφηβεία και οι ανησυχίες είναι τελείως διαφορετικές, αγγίζεται αυτό το σοβαρό ζήτημα, όπως επίσης και το θέμα του καπνίσματος, το οποίο στη χώρα μας έχει πάρει τραγικές διαστάσεις. Έχει πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις. Θα μιλήσω πρώτα για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, να μιλήσω γενικά για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχουμε μια αύξηση γενικότερα. Δεν μιλάω για τα παιδιά, έτσι μιλάω για τον πληθυσμό γενικά. Γενικότερα. Έχουμε μια αύξηση στα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το ΚΕΛΠΝΟ, το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμόξεων. Ξέρετε, το φορέα, ο οποίος ανήκει στο Υπουργείο Υγείας και έχει κάνει και την επιδημιολογική επιτήρηση, γιατί πολλά από τα νοσήματα αυτά, τα οποία περιέχονται τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα, είναι υποχρεωτικώς δηλούμενα. Αν δηλαδή εμφανιστούν, θα πρέπει ο γιατρός που τα έχει εντοπίσει να τα δηλώσει. Μάλιστα. Πρέπει να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται. Οπότε παρουσιάστηκε αύξηση. Και επειδή, όπως είπατε πριν, τα παιδιά στην εφηβεία και προεφηβεία αρχίζουν και έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το άλλο φύλο. Έτσι, για κακά τα ψέματα, ζούμε στην εποχή της πληροφόρησης. Ναι, ναι. Μπορούν να έχουν εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο σε διάφορα πράγματα. Αλλά το ζήτημα είναι ότι το διαδίκτυο μπορεί να έχει χρήσιμες πληροφορίες, έχει και πάρα πολλά σκουπίδια. Το παιδί δεν έχει φίλτρα για να ξεκαθαρίσει τα σκουπίδια. Το σωστό ή το λάθος. Ναι. Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε μια ενημέρωση στα πολύ βασικά πράγματα. Τους λέμε να προσέχουν βέβαια και για το διαδίκτυο, τα site που χρησιμοποιούν, και τους δίνουμε τα έγκυρα τα site, όπως είναι του ΚΕΛΠΝΟ, να μπορούν να ενημερωθούν τα παιδιά. Ή και άλλων επιστημονικών ιατρικών φορέων. Έτσι, και στην προσοχή τους, εφιστούμε την προσοχή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, μαζικής δικτύωσης, συγγνώμη, όχι το ενημέρωσης, τα μέσα μαζικής δικτύωσης, όπως τα Facebook και όλα τα υπόλοιπα, με τα οποία τα παιδιά κάνουν γνωριμίες και επικοινωνούν πια. Πάμε τώρα λίγο να δούμε το σοβαρό ζήτημα του καπνίσματος. Λοιπόν, και τι στοιχεία έχουμε για τη χώρα μας, που από ό,τι ξέρω είναι τραγικά. Τα στοιχεία δυστυχώς στη χώρα μας δεν είναι και τόσο ενθαρρυντικά. Έχουμε παρουσιάσει μεγάλη αύξηση στον αριθμό των καπνιστών. Πάρα πολύ μεγάλη αύξηση μεταξύ των γυναικών, το κάπνισμα. Πήραν τα πρωτεία τους άντρες, ναι, κάπως έτσι. Σύμφωνα με τον ΟΣΑ, από τις 22 χώρες που μετέχουν στον ΟΣΑ, έτσι, ο οποίος κάνει τέτοιες μετρήσεις, δύο χώρες παρουσιάσαν αύξηση στη χρήση του καπνού. Μία ήταν η Τσεχία και μία ήταν η χώρα μας. Λοιπόν, οπότε βλέπετε ότι εκτός από τη δικιά μας τη χώρα, τίνει να γίνει παγκόσμια επιδημία. Και επίσης κάτι που συμβαίνει στη χώρα μας είναι ότι τα παιδιά τα δικά μας μπορεί να μπαίνουν πιο αργά στο κάπνισμα σε ποσοστό, δηλαδή να ξεκινάνε να καπνίζουν νωρίς, πριν τα 15, από νωρίς, το πράγμα το οποίο στις ευρωπαϊκές τις χώρες ξεκινάνε πολλές φορές από τα 13, αλλά το θέμα είναι ότι εκεί τα παιδιά το δοκιμάζουν και το παρατάνε. Δηλαδή δεν μένουν σε αυτή τη συνήθεια.
Εδώ σε εμάς δοκιμάζουν απλά το τσιγάρο. Δοκιμάζουν έτσι. Και πολύ μεγάλο ποσοστό εμπειρία, μένει. Μένει. Αυτό. Στη χώρα μας έχουμε το αντίθετο. Στη χώρα... Και το δοκιμάζουν και γίνονται καπνιστές. Όχι. Μάλλον εδώ δεν σας έδωσα να το καταλάβετε. Στις ευρωπαϊκές χώρες μπαίνουν γύρω στα 13. Ναι. Δοκιμάζουν, το παρατάν. Ωραία. Τα δικά μας τα παιδιά μπαίνουν λίγο πιο αργά. Δεν μπαίνουν τόσο νωρίς. Ωραία. Αλλά μένουν. Ναι, αλλά μένουν. Γίνονται καπνιστές. Και επίσης θέλω να πω στους γονείς, σας παρακαλώ, το περιβάλλον πρέπει να είναι υποστηρικτικό στο σπίτι. Δεν μπορούμε να λέμε εμείς στο παιδί ότι κάνει το τσιγάρο αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό το κακό, ας πούμε, στην υγεία σου. Και οι γονείς να καπνίζουν και μέσα στα σπίτια. Ναι. Χρειάζεται ένα υποστηρικτικό περιβάλλον, είναι καθαρά εγκεφαλικό, λειτουργεί. Άρα νομίζω ότι πρέπει εγκεφαλικά. Να υπάρξει σημαντική ενημέρωση και στους γονείς ότι αν θέλετε να καπνίσετε, βγείτε στο μπαλκόνι σας. Μην καπνίζετε μέσα στους χώρους που το παιδί διαβάζει, στους χώρους που το παιδί χρησιμοποιεί στο σπίτι. Έτσι. Κάντε ό,τι θέλετε όταν το παιδί δεν είναι στο σπίτι. Έτσι. Άρα παίζει σημαντικό ρόλο. Σημαντικό ρόλο. Ίσως ο σημαντικότερος. Σημαντικό, γιατί να σκεφτείτε ότι έχει αποδειχθεί πλέον ότι το παθητικό κάπνισμα είναι εξίσου ίσως και περισσότερο επικίνδυνο. Γι' αυτό και η νομοθεσία πλέον ότι παγορεύουμε το κάπνισμα σε όλους τους χώρους πια. Γιατί ο καπνός δεν είναι μόνο ο καπνός που πλανάται στην ατμόσφαιρα, είναι ο καπνός που θα κολλήσει στις κουρτίνες, στα έπιπλα του σαλονιού, στους τοίχους, για να ανανεωθεί ο αέρας. Λοιπόν, χρειάζεται περίπου άνοιγμα του παραθύρου, αφού καπνίσεις ένα τσιγάρο, γύρω στις 2 ώρες, ίσως και περισσότερο, και αν θέλεις τελείως να απαλλαγείς από αυτό από τον καπνό, πρέπει να τα πλύνεις όλα και να βάψεις και τους τοίχους. Για να αποφύγεις το δευτερογενές και το τριτογενές κάπνισμα. Στην ουσία το φρεσκάρισμα που λέμε του σπιτιού εν όψει των εορτών γίνεται για να καθαρίσει από το κάπνισμα αν είναι στα σπίτια υπάρχουν σημαντικοί καπνιστές. Εμάς το θέμα μας είναι τα παιδιά να μάθουν πόσο κακό κάνει το τσιγάρο, να μάθουν ότι είναι κάτι το οποίο προλαμβάνεται. Είναι δηλαδή συμπεριφορικό και ο στόχος μας είναι αυτός. Καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι λάθος και αλλάζεις τη συμπεριφορά σου απέναντι σε αυτό το πρόβλημα. Μάλιστα. Είναι συμπεριφορικό καθαρά. Πριν περάσουμε μέσα στην αίθουσα να δούμε τι ακριβώς ακούν και μαθαίνουν τα παιδιά. Πείτε μας στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, σχολεία πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που μπορούν να σας αναζητήσουν, να σας βρουν, να συνεννοηθούν μαζί σας, προκειμένου να ενημερωθούν για λοιπόν, αυτά τα οποία πραγματοποιούν. Βεβαίως. Είμαστε το Τμήμα Πρόληψης και Προαγωγής Υγείας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Στεγαζόμαστε στην Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας στη Μοναστηρίου 15. Και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2313 338 60 και 859. Μάλιστα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας μπορείτε να τηλεφωνήσετε σχολεία, και να, σχολεία έτσι, γενικά μονάδες, φορείς. Γενικά οι φορείς, όχι, όχι ας πούμε... Θα γυρίσετε δηλαδή όλη την Κεντρική Μακεδονία, έτσι, αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί, ναι. Είμαστε 2 γιατροί τώρα, μαζί με την κυρία Αδαμίδου, που κάνουμε αυτό το πρόγραμμα. Η κυρία Αδαμίδου από φέτος είναι συνεργάτης μου, πέρσι ήταν η κυρία Παύλου, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο Ιπποκράτειο με εκπαιδευτική άδεια. Και φέτος σκοπεύουμε να... Πάμε και στις υπόλοιπες περιφερειακές ενότητες, αν χρειαστεί να πάμε ήδη στο σχολείο, αν χρειαστεί να εκπαιδεύσουμε συναδέλφους από τις περιφερειακές ενότητες να κάνουν αυτό που κάνουμε εμείς. Κάποια νούμερα τα οποία είχαν βγει από μια άλλη πηγή που ήταν η πηγή των ειδικών νοσοκομείων όπου καταγράφονται τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Να σας πω και αυτό σαν πληροφορία, να ξέρετε κάθε χρόνο τα νοσοκομεία παίρνουν στατιστικά στο Υπουργείο Υγείας και λένε από το νοσοκομείο μας, από τα εξωτερικά, η οποία της παθολογικής περάσανε, ας πούμε, 10.000 άτομα. Ήτανε τόσες γυναίκες, τόσοι άντρες, πάσχαν από αυτό, θεραπεύτηκαν τόσοι, απεβιώσαν τόσοι. Λοιπόν, αυτό γίνεται όμως και, και στο ειδικό νοσοκομείο, το οποίο μετράει τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και τα δερματολογικά. Δηλαδή, στο ίδιο νοσοκομείο πάνε άνθρωποι οι οποίοι έχουν ας πούμε, κάποια σπυράκια ή μια δερματοπάθεια και σε αυτό πάνε και αυτοί που έχουν σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα. Τα στατιστικά λοιπόν, παιδιά, από αυτό το ειδικό νοσοκομείο ήταν τραγικά. Και τι έδειξαν? Έδειξαν ότι το 50% των ατόμων που πάσχαν από σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα ήταν νέοι ηλικίας 15 με 24 χρονών. Σκεφτείτε,
το 50%. Το υπόλοιπο 50% ήταν όλες οι υπόλοιπες ηλικίες. Αυτό λοιπόν ήταν η αφορμή και ο καταράκτης που ξεκίνησε για να γίνει όλη αυτή η έρευνα για να δούμε την κίνηση στα παιδιά. Λοιπόν, εγώ θέλω να σας κάνω περίπου την ίδια την ερώτηση. Τώρα το είδατε σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, είναι αυτά τα οποία μεταδίδονται με τη σεξουαλική δραστηριότητα του ανθρώπου. Ποια σεξουαλικά νοσήματα γνωρίζετε? Όπως θέλει να πει, θα πει με σηκώνοντας το χέρι. Ποια σεξουαλικά νοσήματα γνωρίζετε? AIDS. Το AIDS. Άλλο παιδί, το AIDS. Άλλο παιδί. Παρακαλώ. Η πατήτητα Β. Η πατήτητα Β. Άλλος συμμαθητής, παιδιά. Βλέπετε λοιπόν, δεν θέλω να ντρέπεστε, μπορείτε να πείτε ελεύθερα, αν γνωρίζετε κάτι άλλο σεξουαλικό στο καταναλωτικό γνώσιμο. Λοιπόν, δεν μου κάνει εντύπωση αυτή η απάντηση που μόνο ένας μαθητής ήξερε δύο σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Αυτά, συγγνώμη λίγο, αυτά που τα ξέρουν και οι περισσότεροι, δηλαδή το AIDS και την υπατήτητα Β. Αλλά τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι πολύ περισσότερα. Τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα είναι πάνω από 30. Πάνω από 30 και έχουν διάφορες αιτιολογίες, μπορεί να φταίνε μικρόβια ή παράσιτα για την μετάδοσή τους. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα κάτω, γι' αυτό σας είπα δεν μου κάνει εντύπωση η απάντησή σας, από τα ερωτηματολόγια που μοιραστήκανε στα παιδιά, το ποσοστό που έδωσε τις απόλυτα σωστές απαντήσεις ήταν μόνο το 2,5%. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό, γύρω στο 98%, τα παιδιά δεν ξέρανε καθόλου τι είναι τα σεξουαλικά. Για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Έστω να έχετε ακούσει κάτι ότι υπάρχει και αυτό το θέμα στην υγεία μας. Και ότι το γενετικό σύστημα του ανθρώπου είναι ένα σύστημα για αυτό το οποίο έχει τα νοσήματά του. Και μία από τις κατηγορίες νοσημάτων είναι και τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα, δηλαδή αυτά που μεταδίδονται με τη σεξουαλική δραστηριότητα. Παλαιότερα, στα πιο παλιά χρόνια, αν εμείς, εγώ και η κυρία Αδαμίδου, ξεκινάγαμε να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα ενημέρωση για τα σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα στα σχολεία, δεν θα μας επέτρεπαν με κανέναν τρόπο να μπούμε να μιλήσουμε στα παιδιά για αυτό το θέμα, γιατί θα σας θεωρούσαν εξαιρετικά μικρούς και ότι δεν πρέπει να σας βάζουμε ιδέες. Λοιπόν, αυτή ήταν μια πάρα πολύ λάθος τάση. Και φυσικά εξακολουθεί να είναι, πρέπει τα παιδιά να ενημερώνονται, γιατί αν είσαι ενημερωμένος, ξέρεις και πώς να προφυλαχθείς. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας, παιδιά. Μπείτε λίγο. Μέχρι τα 16 χρονών, ένα 20% των εφήβων έτσι, έχει ξεκινήσει να έχει σεξουαλική ζωή. Ένα 40% το σκέφτεται, είναι απαντήσεις από τα παιδιά, δεν είναι της έρευνας. Το σκέφτεται, μπορεί να μην έχει ξεκινήσει, αλλά είναι κοντά. Το σκέφτεται, το επεξεργάζεται στο μυαλό. Έτσι. Και μπορεί να έχει και μια σεξουαλική εμπειρία. Όταν λέμε σεξουαλική εμπειρία, εννοούμε τα φιλιά ή τα χάρια, αλλά τίποτα περισσότερο. Να μένουμε ως εκεί. Και δείτε λίγο τι έδειξε η έρευνα. Αυτό εδώ το ποσοστό, μην τρομάξετε, αυτό το ποσοστό είναι σε αυτούς που μέχρι 16 χρονών ξεκίνησαν να κάνουν σεξ, έτσι, στο 20%, δεν είναι σε όλους τους νέους. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο παιδιά, δείτε λίγο τα νούμερα, δεν νομίζετε ότι είχαμε δίκιο να ξεκινήσουμε αυτό το πράγμα, δείτε. 5,7% ξεκίνησε σε 12 χρονών, 12. 10,2% στα 13, 44,3% στα 14, 33% στα 15 και βλέπετε αμέσως κατακόρυφη πτώση. Γιατί όταν έχεις γίνει 16 χρονών ή 17, αλλάζουν οι προτεραιότητες σου. Η προτεραιότητα είναι το να διαβάσω καλά, να μπω στο πανεπιστήμιο, να μορφωθώ, αλλάζω τη σκέψη μου. Ναι, με ενδιαφέρει το άλλο φύλλο, αλλά τα μαθήματά μου και το σχολείο μου προηγούνται, έτσι, γιατί έχω οριμάσει κάπως. Γι' αυτό και πέφτουν τα ποσοστά αυτά. Λοιπόν, εγώ δεν θα σας κουράσω με τα
με αναλύσεις για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Σας είπα ότι είναι παραπάνω από 30, βάλτε όλα τα κυρία Δαμίδου, να τα δουν τα παιδιά, και είναι τα χλαμίδια, η γονόρια, η υπατήτιδα, ο έρπης των γενετικών οργάνων, ο ιός των ανθρωπίνων κονδυλωμάτων, οι σύμφυλοι, οι τριχοπονάδες και το AIDS, που το ξέρουν όλοι. Αυτή είναι μια ομάδα. Δεν είναι μόνο αυτά, είπαμε ότι είναι πάνω από 30. Σε τι θα επιμείνω? Θα επιμείνω σε κάποια πράγματα τα οποία δημιουργούν ένα κίνδυνο λόγω της άγνοιας. Δηλαδή, ο άνθρωπος δεν ξέρει ότι έχει ένα τέτοιο νόσημα και όταν δεν παίρνει τα σωστά μέτρα προφύλαξης, δεν το ξέρει, οπότε μεταδίδει χωρίς να θέλει. Και ας ξεκινήσουμε από τα χλαμίδια. Τα συμπτώματα, ωραία. Τα συμπτώματα, όχι, δεν ασέτα, δεν θέλω τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα, παιδιά, τα συμπτώματα είναι περίπου ίδια, δηλαδή υπάρχει ένας πόνος εδώ, υπάρχει φαγούρα, υπάρχει εκροή ενός υγρού από το γενετικό όργανο, το εκραίο είναι από το ρήμα ρέο και από την πρόθεση ΕΚ, που σημαίνει ότι παράγεται κάτι μέσα στον οργανισμό και μετά βγαίνει έξω, ένα υγρό το οποίο θα βγαίνει από εκεί. Έτσι είναι η αντίδραση του οργανισμού στη μόλυνση, στη φλεγμονή. Τα χλαμίδια είναι το πρώτο σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα μεταξύ των εφήβων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη, στην Βόρεια Ευρώπη. Είναι δηλαδή πάρα πολύ συχνό. Ο κύριος Χρήστος Στεφανίδης, παιδοχειρουργός, είναι πρόεδρος της Νοσοκομιακής Επιτροπής Ιατρών του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και ο άνθρωπος ο οποίος θα μας βάλει περισσότερο στο κλίμα των προβλημάτων που αντιμετωπίζει αυτό το μεγάλο συγκρότημα. Λοιπόν, πολλά τα προβλήματα, οπωσδήποτε, άπτονται και του αριθμού των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού και των λοιπόν εργαζομένων, παραϊατρικό προσωπικό, τραυματίο φορείς. Δεν μπορώ να σας πω με λεπτομέρειες το τι προβλήματα υπάρχουν όσον αφορά τη στελέχωση της διοίκησης, αλλά παρικούνται στην Ιερουσαλήμ, ξέρουμε ότι και από εκεί υπάρχει ένδυα με προσωπικό. Να τα πάρουμε λίγο, κύριε Στεφανίδη, τα πράγματα από την αρχή. Η χώρα βρίσκεται εν μέσω μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης και αυτό το οποίο ήθελε και περίμενε ο πολίτης είναι ο χώρος της υγείας να μην πειραχτεί καθόλου, γιατί είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση επιφέρει πολλά προβλήματα. Και φυσικά, στην υγεία. Έτσι, φυσικά, σωστά. Φυσικά. Το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο είναι μία από τις μεγαλύτερες μονάδες της χώρας. Και δεν εξυπηρετεί μόνο τον νομό Θεσσαλονίκης, αλλά είναι μία μονάδα η οποία εξυπηρετεί την Βόρεια Ελλάδα, κατά κύριο λόγο, και μετά και την υπόλοιπη χώρα. Σαν τριτοβάθμιο νοσοκομείο. Η λογική λοιπόν δεν μας λέει ότι αυτό το νοσοκομείο θα έπρεπε να είναι ακόμη περισσότερο ενισχυμένο σε μία τέτοια περίοδο? Ναι. Έχοντας τη λογική, εξυπηρετώντας τη λογική και έχοντας και τη βούληση, ας πούμε, να εξυπηρετήσεις τις ανάγκες της δημόσιας υγείας, οπωσδήποτε ένα από τα νοσοκομεία που έπρεπε να είναι ιδιαίτερα ενισχυμένα είναι το Ιπποκράτειο, καθότι είναι και η ναυαρχίδα, ας πούμε, της Βορείου Ελλάδος σε επίπεδο νοσοκομιακό. Είμαστε το μεγαλύτερο νοσοκομείο, τριτοβάθμιο νοσοκομείο, όπως είπατε και πριν, ας πούμε, εξυπηρετούμε όταν κάνουμε εφημερίες, ας πούμε, ολόκληρη περιοχή, σχεδόν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί δεχόμαστε περιστατικά τώρα πλέον με την Εγνατία και από την Ήπειρο και από τα νησιά του Ιωνίου. Κάποτε καλύπταμε μόνο, ας πούμε, τη Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου Αιγαίου. Ναι. Ενώ τώρα προσθέθηκε, ας πούμε, και κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας, γιατί έχουμε περιστατικά και από Πρέβεζα και από Άρτα, επειδή η πρόσβασή τους είναι πιο... Έρχονται στο Ιπποκράτειο, φυσικά, ας πούμε. Μάλιστα. Άρα δεν θα έπρεπε λογικά η πολιτεία να καταλάβει αυτά? Ναι, σύντο γεγονός ότι έχει αυξηθεί και η προσέλευση, ας πούμε, του κόσμου στα δημόσια νοσοκομεία, όχι μόνο στο Ιπποκράτειο, γενικά σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία, τουλάχιστον κατά 30 με 40% από τις καταγραφές που είχαμε μέχρι το 2013.
γιατί φέτος, ας πούμε, δεν έχουμε τελευταία στοιχεία, αλλά ξέρουμε ότι είναι αυξανόμενη αυτή η προσέλευση. Εξαιτίας λόγω της ένδυας. Εξαιτίας παιδί και αλλαγή λόγω, στο σύστημα. Λόγω της ένδυας. Η ιδιωτική πρωτοβουλία σε πρωτοβάθμια επίπεδο υπάρχει, έχει τη δυνατότητα, ας πούμε, να εξυπηρετήσει περιστατικά. Έστω και με τα προβλήματα που έχουν και οι συνάδελφοι, ας πούμε, οι ιδιώτες. Αλλά όσον αφορά την νοσοκομιακή αντιμετώπιση των ασθενών που χρειάζονται, ας πούμε, κάτι περισσότερο εξειδικευμένο ή, ας πούμε, και νοσηλεία ακόμα, δεν μπορεί να αντικατασταθεί από την ιδιωτική πρωτοβουλία, λόγω του ότι είναι πλέον ακριβή και ότι όταν ο κόσμος αρχίζει και φτωχαίνει, δεν μπορεί πλέον να αποτανθεί στον ιδιώτη χειρουργό και στην ιδιωτική κλινική, η οποία ειρήστον παρόδο οι κλινικές, το κόστος τους είναι το διπλάσιο πλέον από το κόστος των γιατρών που πληρώνει ο ασθενής, ενώ κάποτε ήταν το αντίθετο. Ωραία. Προσέξτε με τώρα. Επειδή δεν θέλω να κινδυνολογήσω και δεν θέλω πάνω απ' όλα να πανικοβάλλω και τον κόσμο. Δεν είναι αυτή η πρόθεση. Η όλη αυτή κατάσταση που επικρατεί σήμερα στα νοσοκομεία της χώρας, στο Ιπποκράτειο συγκεκριμένα, βάζει σε κίνδυνο την ανθρώπινη ζωή. Γιατί αυτά τα οποία διαβάζω δεν έχουν λογική. Ναι. Να δεχτώ από το email το οποίο έλαβα ότι εντάξει, δεν πληρωθήκατε τις εφημερίες σας. Και να σας πω, κάντε και εσείς υπομονή με τη σειρά σας, γιατί υπάρχουν και χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι οι οποίοι είναι απλήρωτοι. Σίγουρα. Αλλά το να μου λέτε ότι δεν υπάρχουν αναλώσιμα στα εργαστήρια και να μου λέτε ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο ιατροτεχνολογικό εξοπλιστικό σύστημα να μπορείτε να δουλέψετε, αυτό δεν θέλω να το καταλάβω, δεν θέλω να το πιστέψω. Έτσι. Είναι και να προσπεράσω είναι κάποια πράγματα, έτσι. Καταλαβαίνετε σε ποια με βάση. Αυτό έχουμε τονίσει και εμείς, ότι το θέμα με τον απλήρωτον εφημερίων, οι οποίες δεν είναι μόνο, ας πούμε, το εφτάμινο που δεν μας είχαν πληρώσει, ας πούμε, μέσα στο 2014. Έχουμε λαμβάνει εφημερίες οι οποίες έχουν παραγραφεί πλέον, να το πούμε έτσι ποιητικά, από το 2010. Για τις οποίες, ας πούμε, για τα χρόνια εκείνα 10 και 11, μια και το 12-13 είναι ακόμα μέσα στην διετία, ας πούμε, έχουμε προσφύγει δικαστικά και ακόμα δεν έχουμε πάρει ημερομηνία εκδίκαση της υπόθεσης. Δεν έχει καμιά σημασία αυτό. Ας το προσπεράσουμε γι' αυτό. Αν θυμάστε, ας πούμε, πριν από 2 εβδομάδες που είχαμε δώσει μια συνέντευξη τύπου, είχαμε πει ότι το τελευταίο πράγμα που σκεφτόμαστε πλέον μέσα σε αυτή την κατάσταση που λειτουργούμε είναι το πότε θα πληρωθούμε τις εφημερίες μας. Είναι ζωτική σημασία, γιατί είναι ένα τμήμα, ας πούμε, των αποδοχών μας, λόγω του ότι οι αποδοχές μας έχουν κατακριμνιστεί, ας πούμε. Ο μισθός που έπαιρνα εγώ πριν από 4 χρόνια, ας πούμε, τώρα δεν καλύπτεται ούτε μαζί με τις εφημερίες. Παράδειγμα. Αλλά πέρα από αυτό, ας το αφήσουμε αυτό. Το ζήτημα είναι ότι μέσα σε αυτές τις συνθήκες που λειτουργούμε, οι οποίες δεν έχουν φτάσει ακόμα στο όριο της επικινδυνότητας όσον αφορά, ας πούμε, την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας, ας πούμε, των ασθενών που προσέρχονται στο νοσοκομείο, γιατί υπερβάλλουμε εμείς τον εαυτό μας. Δεν έχουμε, ας πούμε, οπωσδήποτε μηχανήματα αξιόπιστα. Δεν έχουμε, υπάρχει ανυπαρξία και αναγκαίων μηχανημάτων. Όπως έχουμε τονίσει, ας πούμε, πολλές φορές, δεν έχει, ας πούμε, το Ιπποκράτειο με 2 καρδιολογικές κλινικές που δέχεται εμφράγματα οξέα, δεν έχει αγγιογράφο, ο οποίος δεν είναι μόνο διαγνωστικός. Αυτό που ξέρει ο κόσμος, ότι πάω να κάνω μια στεφανιογραφία, το Ιπποκράτειο. Είναι και θεραπευτικός. Ένα οξυέμφραγμα που θα αντιμετωπιστεί τις πρώτες 3-4-6 ώρες το πολύ με μια αγγιογραφία γίνεται ταυτόχρονα, ας πούμε, και θεραπεία του εμφράγματος με μια θρομβόληση. Δηλαδή, είναι ένα θεραπευτικό μέσο, δεν είναι ένα διαγνωστικό, ας πούμε, πολυτελές μέσο ο αγγιογράφος. Ο αξονικός μας δεν είναι αξιόπιστος ποιοτικά, λόγω του ότι είναι 20 πενταετίας. Και είναι κιόλας και δωρεά από ιδιώτη, ο οποίος το είχε σε ένα εργαστήριό του, βγήκε στη σύνταξη, δεν μπόρεσε να τον πουλήσει λόγω εποχής, ας πούμε, και τον έδωσε σε εμάς. Πάλι καλά, βέβαια, γιατί ο άλλος που είχαμε, ας πούμε, ήταν ακόμα παλαιότερος και μας άφηνε πολύ πιο συχνά στα κρύα του λουτρού από ότι αυτός. Τώρα έχουμε ακούσει ότι μετά από αυτή την κοινοποίηση των προβλημάτων που έχουμε γίνει, έχει ξεκινήσει μια διαδικασία μελέτης, ας πούμε, για το πώς θα προμηθευτούμε έναν καινούριο αξονικό, ας πούμε, μέσα από τα ΕΣΠΑ και όλα αυτά. Πράγματα τα οποία τα είχαμε τονίσει και υποτίθεται ότι είχαν ξεκινήσει πριν από 1,5 με 2 χρόνια, αλλά όπως βλέπετε ακόμα δεν έχει τελεσυνδικήσει, δεν έχει γίνει. Τα άλλα σοβαρά προβλήματα τα οποία υπάρχουν σχετικά με τη λειτουργία και με τους γιατρούς γίνεται πάρα πολύς λόγος για έλλειψη επιστημονικού προσωπικού κάθε βαθμίδας. Βεβαίως, κάθε βαθμίδας. Μπορώ να πω ότι επειδή έχει γεράσει το ΕΣΥ, έχουμε συνοστιστεί στην κορυφή
ένας αριθμός ικανός γιατρών παλαιών με τον βαθμό του διευθυντή και δεν έχουμε ας πούμε τις βαθμίδες που θα ανανεώσουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας ας πούμε με καινούργια στελέχη, με μεγαλύτερες αντοχές, με κατάρτιση ας πούμε η οποία βελτιώνεται με τα χρόνια και κυρίως ας πούμε να αναβαθμιστεί και αριθμητικά η δυνατότητα ας πούμε, του νοσοκομείου και όχι μόνο του δικού μας και όλων όπου υπάρχει πρόβλημα αλλά κυρίως ας πούμε, του Ιπποκρατίου να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του ας πούμε, όσον αφορά τη λειτουργία των διαφορών κλινικών. Θα σας πω παραδείγματα τώρα για να μην μιλάμε στον αέρα. Οι οργανικές θέσεις με τον καινούριο οργανισμό του νοσοκομείου ο οποίος είναι οπωσδήποτε ας πούμε, μειωμένος από τον προηγούμενο που λειτουργούσαμε προβλέπει ύπαρξη οργανικών θέσεων αισθητών, όχι πανεπιστημιακών, υπάρχουν και πανεπιστημιακοί, 283 οργανικές θέσεις. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν στο Ιπποκράτειο 171 γιατροί, δηλαδή μας λείπουν 112. Οργανικές θέσεις είναι κενές. Και άλλες 13 θέσεις λείπουν από τα δύο κέντρα υγείας, ας πούμε, που καλύπτει το νοσοκομείο. Το Κέντρο Υγείας Θέρμης και το Κέντρο Υγείας Ζαγκλιβερίου. Δηλαδή μιλάμε για το 1/3 τουλάχιστον των γιατρών, αν όχι παραπάνω, οι οποίοι είναι αναγκαίοι για τη λειτουργία ας πούμε, των κλινικών. Δεν υπάρχουν μεγάλες ανάγκες ας πούμε, σε όλες τις ειδικότητες, αλλά έχουμε ας πούμε, τρομακτικές ανάγκες που έχουν κάνει απαγορευτικά τα τακτικά χειρουργεία, για παράδειγμα ας πούμε, των αναισθησιολόγων. Ενώ έπρεπε να είναι 29 σύμφωνα με τον οργανισμό, που πάλι δεν μας φτάνανε, αλλά έστω και αυτοί κάτι θα κάνανε. Αυτή τη στιγμή υπηρετούν 11. Μάλιστα. Δηλαδή κάτω περίπου ας πούμε, στο 40%. Το που ίδιο συμβαίνει δηλαδή και με τους ορθοπαιδικούς. Τα χειρουργεία αντιμετωπίζονται δηλαδή, μόνο επίγοντα. Μόνο επίγοντα. Δεν έχουμε δηλαδή, τη δυνατότητα του προγραμματισμού. Δεν νοσοκομείο να ξέρουμε να μην αρρωστήσουμε δηλαδή. Το επίγον σημαίνει ότι αυτό που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί, που προσέρχεται κατά τη διάρκεια της εφημερίας, και θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα γιατί υπάρχει κίνδυνος στη ζωή του ασθενούς. Αλλά τι δεν είναι επίγον, πείτε μου. Τι δεν είναι επίγον. Να μην το χειρουργήσουμε. Ναι. Μια σκολικοειδίτιδα, ας πούμε. Η σκολικοειδίτιδα είναι επίγουσα. Αλλά μια βουβονοκύλη, μια κρυψορχία, για παράδειγμα, ας πούμε, στα παιδιά τα δικά μας, γιατί εγώ είμαι παιδοχειρουργός. Ναι. Μια χολουλυθίαση η οποία δεν έχει επιπλακή. Τέτοιου είδους προγραμματισμού και κυρίως ας πούμε ορθοπαιδικές επεμβάσεις όπως είναι οι εκφυλιστικές αρθροπάθειες που χρειάζονται ας πούμε να μην σου τύχει, δηλαδή. Ολικές αρθροπαθικές και τέτοια να μην σου τύχει γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα να δώσουμε ούτε καν ημερομηνία προγραμματισμού έστω και αν αυτή είναι μετά από 6-7 μήνες ούτε αυτό δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα να κάνουμε γιατί δεν ξέρουμε πώς θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το τομέα και φυσικά ας πούμε στα πλαίσια της αδυναμίας των χειρουργείων να ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Υπάρχει και το άλλο πρόβλημα, ας πούμε, το πρόσθετο που είναι η έλλειψη του νοσηλευτικού προσωπικού, γιατί και εκεί έχουμε περίπου, ας πούμε, έχουμε φτάσει στο 60% αυτών που έπρεπε να υπηρετούν. Και μέχρι το τέλος του χρόνου κιόλας, ας πούμε, ξέρουμε ότι είναι προγραμματισμένοι να φύγουν στην σύνταξη και ένας άλλος ικανός αριθμός του προσωπικού που θα αποδυναμώσει ακόμα περισσότερο. Γιατί με την πολιτική που εφαρμόζεται, ας πούμε, στην υγεία αυτή τη στιγμή, έχουμε μπει με τη λογική της Τρόικας και η υγειονομική στο 1:10. Στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση είναι άλλο κομμάτι. Εδώ συζητάμε για τον παραλογισμό του 1:10 που σημαίνει ότι εάν ο ελληνικός λαός είχε ανάγκη από 1.000 γιατρούς, τώρα θα πρέπει να βολευτεί με 100 μόνο. Με 100. 1:10. Με το 1/10. Δηλαδή αυτές είναι οι ανάγκες, ας πούμε, σύμφωνα με την Τρόικα και όσους εφαρμόζουν ας πούμε, τα κελέσματά της ότι είναι οι ανάγκες του ελληνικού λαού σε γιατρούς. Και κατά αναλογία ας πούμε, και σε νοσηλευτικό προσωπικό και σε άλλο παραϊατρικό προσωπικό γιατί σε όλους επεκτείνεται αυτή η κατάσταση. Πάμε λίγο να δούμε τώρα τι συμβαίνει και με τους ανασφάλιστους. Είναι γνωστό ότι η οικονομική κρίση έχει οδηγήσει πάρα πολλούς ανθρώπους όπου και αν ανήκαν σε όποια εργασιακή ομάδα, να μην έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, αλλά η υγεία τους να κινδυνεύει. Αυτό το πράγμα πώς αντιμετωπίζετε? Σύμφωνα με την τελευταία νομοθεσία ας πούμε, που υπάρχει, υπάρχει η εξής μέρημνα. Εάν αυτός ο ανασφάλιστος έχει την δυνατότητα ας πούμε, να βγάλει και ένα βιβλιάριο πρόνοιας, δηλαδή απορίες, από εκεί και πέρα ας πούμε, έρχεται, εξετάζεται εδώ πέρα από τους γιατρούς. Ο διευθυντής της κλινικής βάζει την διάγνωση και μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της απορίας
Έρχονται, περνάνε μέσω της διοίκησης από το Επιστημονικό Συμβούλιο, το οποίο Επιστημονικό Συμβούλιο, βλέποντας όλη αυτή την γραφειοκρατική δουλειά, εγκρίνει την αντιμετώπιση του περιστατικού από το νοσοκομείο. Μάλιστα. Αυτή είναι η διαδικασία. Οι άλλοι ανασφάλιστοι, οι οποίοι δεν έχουν περάσει στην διαδικασία της απορίας, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη μέρημνα. Από εκεί και πέρα επιλαμβάνεται η κοινωνική υπηρεσία του νοσοκομείου, η οποία ξαναπερνάει από την ίδια διαδικασία με τους ασθενείς, για να φτάσουν στο σημείο να δοθεί η έγκριση μέσω του Επιστημονικού Συμβουλίου και της Διοίκησης για την αντιμετώπιση του, με ευχόμενη βέβαια να είναι κάποιο πρόβλημα το οποίο έχει την δυνατότητα να αντισταθεί σε αυτήν την χρονοβόρα διαδικασία, γιατί άμα είναι, ας πούμε, μια αρχόμενη ρήξη διαχωριστικού ενευρίσματος, καταλαβαίνετε ότι δεν με το προλαβαίνει να πάει ούτε για εξέταση στο γιατρό, όχι να περάσει όλη αυτή η διαδικασία. Κλείνοντας έτσι αυτή τη σύντομη παρουσίαση των προβλημάτων εδώ των νοσοκομειακών ιατρών του νοσοκομείου, ποιες είναι οι δικές σας προτάσεις προς την περιφέρεια υγείας εδώ της Κεντρικής Μακεδονίας, αν το λέω σωστά, ναι, και γενικότερα προς την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας? Οι προτάσεις μας, οι οποίες είναι γνωστές εδώ και πάρα πολύ καιρό, γιατί είχαμε διαβλέψει το πού θα καταλήγαμε. Ναι. Φαινόταν από τις διατυπώσεις των πολιτικών ταγών και του Υπουργείου όμως, αλλά και της κυβέρνησης, ναι, το ότι προτίθενται αποκλειστικά και μόνο, ας πούμε, να τα κάνουν τα νοσοκομεία με την ψήφιση και του τελευταίου νομοσχεδίου με την ΕΣΑΝ. Έτσι, την... Γίνεται και συνειδητά αυτό? Υπάρχει μια στόχευση, ναι, 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 υπάρχει μια στόχευση να αρχίσουν να λειτουργούν τα δημόσια νοσοκομεία. Ένας επιστημονικός χώρος, όχι να απαξιωθεί, όχι να απαξιωθεί, ναι, όχι να απαξιωθεί, να αλλάξει η φιλοσοφία λειτουργίας. Ναι, υπάρχει απαξίωση. Ναι. Έτσι, και του επιστημονικού κόσμου. Η απαξίωση είναι. Δεν είναι δυνατόν έναν επιστήμονα ιατρό που τον έχεις 15-20 χρόνια σταθρανία, του ζητάς να εκπαιδευτεί, να τον αφήνεις σε αυτή την κατάσταση, να τον απαξιώνεις και να τον οδηγείς στην αλλοδιοπία. Μπράβο. Να φεύγεις στο εξωτερικό και να λες ότι εγώ είμαι περήφανος ως χώρα που παράγω επιστημονικό προσωπικό. Ναι, το οποίο όμως τι το κάνεις? Δεν είναι περηφάνεια. Έτσι. Φυσικά. Γιατί για να εκπαιδευτώ εγώ, ας πούμε, και σαν φοιτητής και σαν ειδικευόμενος και στα πλαίσια ακόμα. Θα πάρεις κράτος κάποια λεφτά. Φυσικά. Και φυσικά. Υποτίθεται ότι αυτό είναι επένδυση, η οποία πρέπει να αποσβεθεί εδώ μέσα. Και υπέρ του πολίτη. Φυσικά υπέρ του πολίτη, γιατί υποτίθεται ότι όλοι οι μηχανισμοί αυτοί λειτουργούν υπέρ του πολίτη. Γιατί είναι ωφέλεια. Ακριβώς, είναι κοινωνική προσφορά του κράτους, υποχρέωση συνταγματική. Τι θέλουν να κάνουν με αυτό? Τι θέλουν να κάνουν? Απαξιώνοντας τα δημόσια νοσοκομεία και συρρυκνώνοντάς τα, ας πούμε, να τα φέρουν σε ένα σημείο να αρχίσουν να λειτουργούν στα πλαίσια μιας φιλοσοφίας ιδιοοικονομικής, ας πούμε, ναι, λειτουργίας. Ναι, ναι. Και με αυτό το τρόπο, ας πούμε, και με αυτή τη λογική ψηφίσανε και το τελευταίο νομοσχέδιο για το σύστημα αμοιβών νοσοκομείων, ιδιωτικών και δημόσιων, τα οποία δεν τα διαχωρίζουν. Μια εταιρεία, ανώνυμος, η οποία θα τα κατανέμει τα κονδύλια πληρωμών, ενίσχυσης οικονομικής, όπως και να το πούμε, ας πούμε, και σε ιδιωτικά και σε δημόσια νοσοκομεία με την ίδια λογική. Μάλιστα. Και υπάρχει λύση στο πρόβλημα τώρα? Η λύση είναι... διατάφτα. Το διατάφτα. Ποια είναι η λύση? Ναι. Η λύση είναι προσδοξη... να αρχίσουν οι πολιτικές ηγεσίες και των Υπουργείων αλλά και της κυβέρνησης να ακούνε αυτούς οι οποίοι λειτουργούν το σύστημα και δεν είναι άλλοι από τους εργαζόμενους στα νοσοκομεία και στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, ας πούμε, που έχει να κάνει με τα κέντρα υγείας, τα πολυιατρία και όλα αυτά του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Γιατί αν εμείς δεν ξέρουμε τις ανάγκες και αν εμείς δεν έχουμε τη δυνατότητα να προτείνουμε τις λύσεις, δεν νομίζω ότι κάποιος άλλος έχει μεγαλύτερη δυνατότητα από εμάς. Και τις έχουμε προτείνει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι γεγονός ότι μας υποσχόντουσαν διάφορα πράγματα. Είναι γεγονός ότι υπήρξαν εποχές παχαίων αγελάδων, αλλά με μια διαχείριση τέτοια και, και προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής και χρήματος, η οποία, ας πούμε, δεν ήταν υγιής και δεν ήταν σύμφωνα με τις δικές μας προτάσεις. Εμείς πάντοτε λέγαμε ότι θα πρέπει, ας πούμε, κάτω από κάποιες συγκεκριμένες μελέτες να γίνεται και η πλήρωση των θέσεων, ναι, και η κατανομή των κρεβατιών και τα τριτοβάθμια νοσοκομεία, η λειτουργία τους. Υπάρχει, ας πούμε, περιφέρεια ολόκληρο, η Δυτική Μακεδονία, που δεν έχει περιφερειακό νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν τριτοβάθμιες ειδικότητες σε μια ολόκληρη περιφέρεια. Μάλιστα. Πράγμα που σημαίνει ότι αυτό καταστρατηγεί τον νόμο ίδρυσης του ΕΣΥ από το 1983. Δεν έχει δημιουργηθεί. Έχουμε προτείνει την κάλυψη των οργανικών θέσεων. Οπωσδήποτε να γίνουν αυτές.
να προσληφθεί νοσηλευτικό προσωπικό. Και το κυριότερο, οι άμεσες ανάγκες πρώτης γραμμής ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού να καλυφθούν για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε με συνθήκες, ας πούμε, τέτοιες ώστε να μην στρεσάρουμε τα στεφανιαία μας κάθε φορά που ακούμε ένα ασθενοφόρο που κάποτε λέγαμε τι είναι αυτό που έρχεται. Ναι, κάποτε λέγαμε τι είναι αυτό που έρχεται, τι περιστατικό είναι. Τώρα έχουμε αρχίσει και σκεφτόμαστε αυτό που έρχεται, ό,τι και αν είναι, θα έχουμε τα μέσα να το αντιμετωπίσουμε. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ πιο στρεσαριστικό από το να αναρωτιέσαι πόσο βαρύ είναι το περιστατικό που θα σου έρθει. Είναι πολύ πιο ζώρικο να σκέφτεσαι ότι θα βάλω τη διάγνωση, έχω τον χρόνο και τη δυνατότητα να το αντιμετωπίσω και δεν έχω τα μέσα. Εκεί τι κάνεις. Αυτό το ερώτημα που απίφθινε τελειώνοντας την σύντομη παρουσία του εδώ στην εκπομπή Φλάστα Γεγονότα ο πρόεδρος των νοσοκομιακών ιατρών του Ιπποκράτου Νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στεφανίδης, νομίζω ότι θα πρέπει να το απαντήσει η ίδια η πολιτεία. Σας ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού αύριο στη 1 το μεσημέρι.